Γεια χαρά και πάλι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Θα μεταφερθούμε ξανά στην Γεωργία της Τυφλίδας όπου γίνεται το Women Grand Prix και θα πάμε στον 7ο γύρο σε μια παρτίδα που παίχτηκε εχθές μεταξύ της Σταυρούλας Τσελακίδου και της Γεωργιανής Grand Metre Nana Janidze. ελπίζω να το λέω σωστά. Και οι δύο παίκτες βρίσκονται στην πρώτη θέση σε αυτή την ισοβαθμία μαζί με άλλε δύο αν θυμάμαι σωστά και η Σταυρολό Σολοκίδου είχε την ευκαιρία με τα λευκά να κερδίσει και έτσι να πάρει ένα προβάδισμα. Πάμε να δούμε τι έγινε. Με τα λευκά έχουμε τη Σταυρολό Σολοκίδου και με τα μαύρα την Νάνα Τζανίτζε. Λοιπόν, έχουμε ε4, γ6, η Καροκάν λοιπόν, από την Νάνα και τώρα Δ4. Δ5 και ε5 από τη Σταυρολό, που είναι η πιο συχνή κίνηση, είναι η βαριάντα τη πρόθεση. Και εδώ πέρα τα μαύρα ε, σχεδόν αποκλειστικά παίζουν αξιωματικό στο Z5. Όχι σχεδόν αποκλειστικά, αλλά είναι μακράν η δημοφιλέστερη κίνηση, γύρω στο 80 κάτι σε κάτω. Η Νάνα όμω παίζει την δεύτερη και αρκετά πιο σπάνια κίνηση που είναι το Γ5 με επίθεση στο πιόνι στο Δ4 και αυτή η βαριάντα λέγεται η βαριάντα των Botvinnik Carles. Οπότε εδώ πέρα έχουμε Δέλτα δ3 στο Γ5 από την Τσολακίδου. Πού είναι η δημοφιλέστερη απάντηση και τώρα έχουμε ε6. Και εδώ οι τρει πιο συχνέ κινήσει για τα λευκά είναι συνήθω το α3, είναι το αξιωματικό στο ε3 ή ακόμα και το ύπο στο ζ3. Η σταυρόλα όμω παίζει την έκτη πιο συχνή κίνηση εδώ πέρα που είναι πολύ σπάνια και παίζει το γ3. ΟΚ, okay. έχουμε ύπο στο γ6 από την νάνα, απειλώντα το πιόνι στο ε5, και τώρα έχουμε ύπο στο ζ3 αμυνόμενη. Αξιωματικό αναπτύσσεται, τρώει το πιόνι αυτό στο γ5, παίρνει πίσω λοιπόν το πιόνι, και τώρα έχουμε β4 απειλώντα τον αξιωματικό. Αξιωματικό πηγαίνει στο β6 και β5 απειλώντα τον ύπο τώρα. Και εδώ πέρα τα μαύρα μπορούν να πάνε τον ύπο του στο ε7, να τον φέρνουν κάποια στιγμή στο ζ5, ΟΚ, okay. ή να αποφασίζουν να πάει τον ύπο τη στο α5. Στη συνέχεια Έχουμε αξιωματικό στο δ 3, συνεχίζονται την ανάπτυξη, ετοιμάζοντα ε, ροκέ και ε, εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι στη βάση δεδομένων, όπου τα μαύρα έπαιξαν τον είπα αυτό στο ε7 και το παιχνίδι έλξε ισόπαλο. Η Νάννα όμω αφαίρεσε εδώ πέρα κάποιο χρόνο και παίζει μια καινούρια κίνηση στην θέση αυτή και παίζει το θ6, ελέγχοντα το τράγωνο τα 5, ώστε να μην, υπάρχουν, να μην υπάρχει για τα λευκά κομμάτια. Οκ, okay. στη συνέχεια έχουμε ροκέ από την Σταυρούλα και τώρα έχουμε αξιωματικό. Στο Δ7 συνεχίζοντα την ανάπτυξη και ασκώντα πίεση στο πιόνι, στο Β5. Και εδώ Σταυρούλα αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά και έπαιξε την κίνηση Βασίλισσα στο Α4, που είναι η καλύτερη κίνηση για τα λευκά, με την οποία απειλούν να φέρουν τη Βασίλισσα στο ΙΤΑ4 και από εκεί να ασκήσουν πίεση στο πιόνι, στο δ 7 καθώ και ελέγχουν και το τετράγωνο Γ4. Οκ, okay. στη συνέχεια έχουμε πύργο στο Γ8 για τα μαύρα, συνεχίζοντα την ανάπτυξη, ελέγχοντα και αυτά με τη σειρά του στο Γ8 και ασκώντα πίεση στο Γ3. Και εδώ πέρα στα βούλα παίζει τη βασίλισσα στο ΙΤΑ4 με επίθεση στο ΙΤΑ7. Οπότε εδώ πέρα τα μαύρα παίζουν ΙΤΑ6. Και στη συνέχεια έχουμε ύπο στο δ 4 από τη Σταυρούλα. Οκ. Okay. στο ε 7 συνεχίζοντα την ανάπτυξη. Και ε, πύργο, συγγνώμη, και πύργο στο ε1 από τη Σαββούλα. Okay. Και εδώ πέρα εδώ, η Νάνα αφιέρωσε αρκετό χρόνο η αλήθεια και έπαιξε την κίνηση Βασιλιά στο Z8, λέγοντα: Οκ, okay, δεν θα κάνω ροκέ, δεν μπορώ να κάνω ροκέ. Ε, αυτό το πιόνι ε, κρέμεται. Οπότε θα αφήσω τον πύργο μου να το υποστηρίζει και απλά θα φέρω τον Βασιλιά μου μακριά από το κέντρο με αυτή την κίνηση. Οκ, okay, λοιπόν. Η κίνηση αυτή βέβαια δεν άρεσε και τόσο στον υπολογιστή. Τέλο πάντων, στη συνέχεια εδώ η Σαβούλα έπαιξε τη Βασίλισσα στο θ4, ασκώντα πίεση στο 6 Εδώ πέρα ο υπολογιστή προτείνει πιο πολύ το Θ4 και μετά το Θ5 με επίθεση έτσι στην πτέρυγα του Βασιλιά του Μαύρου. Τέλο πάντων, και το Βασίλειο στο Θ4 είναι μια χαρά κίνηση. Και στη συνέχεια έχουμε ύπο στο Ζ5 από την Νάνα με επίθεση στην Βασίλισσα και στον ύπο. Και εδώ πέρα. Ε, και αυτή η κίνηση έτσι κόστισε αρκετό χρόνο στην Άννα. Βλέπουμε από τα 40 λεπτά έπεσε στα 28 και 24 γιατί τα λευκά δεν έχουν κάτι καλύτερο από το να φάνε τον ύπο και όντω έχουμε φάγωμα του ύπο στο Z5. Και τώρα ε τρώει στο Z5. Εδώ η αλήθεια είναι ότι ο υπολογιστή προτείνει σαν καλύτερη κίνηση το τρώει στο Z5. Οκ, ε, okay, ανοίγοντα βέβαια αυτήν εδώ πέρα τη ύλη που είναι μάλλον και ο λόγο για τον οποίο δεν το προτίμησε η ΝΑΝΑ. Ε, βέβαια έχουμε πει ότι η θεωρία λέει ότι καλύτερα να τρώσουμε τα πιόνια προ το κέντρο. Οπότε θεωρητικά αυτή η κίνηση είναι καλύτερη και την προτείνει και ο υπολογιστή. Απλά το να ανοίξει αυτή εδώ πέρα στήλη την ώρα που ο Βασιλιά βρίσκει στο ζωτά 8 είναι κάτι που σαν άνθρωπο του όρου κάποιο θα πει: Οκ, okay, δεν θα το ήθελα. Οπότε γι' αυτό πιθανότατα η Νάννα έπαιξε ε τρώει στο Z5 και στη συνέχεια έχουμε αξιωματικό ε, τρώει στο Θ6 με Σάχ. Μην ξεχνάμε ότι έχει ανοίξει η επίθεση στην Βασίλισσα Σταυρούλα, αλλά αξιωματικό τρώει εδώ πέρα με tempo... Και ε, τα λευκά έχουν δημιουργήσει κιόλα ε, τρύπε στην ε, άμυνα του ε, μαύρου Βασιλιά, ειδικά στα μαύρα κομμάτια. Στη συνέχεια έχουμε Βασιλιά στο ΙΤΑ ε, 8, και τώρα έχουμε Βασίλισσα η οποία απειλείται. Έχουμε Βασίλισσα στο Z4. Βγάζοντα λοιπόν τη Βασίλισσα από την απειλή, η αντιλαγή βασιλισσών πεζόταν, δεν ήταν κάτι που θα ήταν ε, λάθο, αλλά δεν έδινε κάτι ιδιαίτερο στα λευκά. Οπότε καλύτερο ήταν το Βασίλισσα στο Z4. Και εδώ η Τζανίτζη αποφασίζει να δώσει τη διαφορά. Και τρώει τον αξιωματικό στο ΘΙΤΑ 6 που είναι η δεύτερη πρόταση του υπολογιστή. Οκ. Okay. Βασίλισσα τρώει στο ΘΙΤΑ 6. Τα λευκά λοιπόν έχουν ένα παραπάνω πιόν σε αυτή τη θέση και την διαφορά. Και έχουν και την άμυνα του μαύρου σιλιά, κάπω ανοιχμένη, α πούμε. Οπότε θεωρητικά εδώ πέρα τα λευκά έχουν ισχυρό προβάσμα. Ο δίνει άμα δούμε στην μπάρα ένα ικανό προβάδισμα, αλλά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο το πώ μπορούν τα λευκά να το εκμεταλλευτούν αυτό για την ώρα. Στη συνέχεια έχουμε αξιωματικό στο ε6, τώρα τα μαύρα απειλούν να παίξουν Δ4 και να φάνε το πιόνι αυτό, ανοίγοντα και στην απειλή τη Βασίλισσα προ τον λευκό αξιωματικό. Και εδώ πέρα, αν για παράδειγμα τα λευκά Παίξουν, δεν προσέξουν, να παίξουν για παράδειγμα Βασίλισσα στο Θ3, υπάρχει το ΔΕΛΤΑ4. Οκ. Okay. Και εδώ πέρα τα λευκά ε, δεν μπορούν να φάνε πίσω το πιόνι γιατί αν φάνε πίσω το πιόνι τότε υπάρχει το Βασίλισσα Τρόι στο ΔΕΛΤΑ4, το οποίο έρχεται με πολλαπλέ απειλέ. απειλεί το πύργο στο Α1, αλλά απειλείται και το πιόνι στο Ζ2, το οποίο αν φαγωθεί θα έρθει με τέμπο, με σάχο, ο Βασιλιά θα κινηθεί, αυτό ο πύργο ε, θα απειλείται ούτε και ούτω Οπότε εδώ πέρα τα λευκά θα χάσουν το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή ήταν η απειλή αυτήν εδώ πέρα την κίνηση και εδώ πέρα στα βρούλα αποφασίζει να παίξει τον ύπο στο Δ2 ένοντος του πύργου, που είναι η τρίτη πρόταση του υπολογιστή. Εδώ, σαν πρώτη πρόταση του υπολογιστή, είναι το αξιωματικό να φύγει να πάει στο Ζ1. Οπότε, μετά από Δ4, τώρα μπορεί να παίξει το ύπο στο Δ2 και μετά από το ε, φάγωμα στο ε, Γ3 των μαύρων, τώρα ο δεν βρίσκεται στο Δ3, οπότε δεν απειλείται από τη Βασίλισσα. Και εδώ πέρα τα λευκά μπορούν να παίξουν τον ύπο στο Ζ3 και να ε, συνεχίσουν να έχουν το προβάδισμά τους. Το σκεπτικό είναι κάποια στιγμή να φέρουν τον ύπο στο ΙΤΑ5 αφού πρώτα αντιμετωπίσουν εδώ ενδεχόμενα... Σε απειλέ του πιονιού, δηλαδή μπορούν να φέρουν τον πύργο στο Γ1, μπορούν να παίξουν Α4 και να έχουν μια OK θέση. Και αφού ο ύπο έρθει στο Ι4, με διάφορε απειλέ, ανάλογα βέβαια και το ότι θα παίξουν τα μαύρα, θεωρητικά ο ύπο μπορεί να φάει τον αξιωματικό που βρίσκεται στο Ε6. Και αν δεν υπάρχει άλλο κομμάτι να υποστηρίζει, θα πρέπει να φαγωθεί ο ύπο με το πιόνι και μετά τα λευκά θα μπορούν να φάνε το πιόνι αυτό στο e 6 με σάχ και ούτω καθεξή. Έχουν λοιπόν μια επίθεση, βέβαια τα μαύρα θα κάτσουν έτσι, αλλά οκ, okay, ο πολυξής δίνει λοιπόν ένα, όπως βλέπουμε και από την παραξιολόγηση, ένα ελαφρύ προβάδισμα στα λευκά, είναι 1,18 περίπου, αλλά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο όμω το πώ uh, τα λευκά μπορούν να το μετατρέψουν αυτό σε νίκη. Θα πρέπει εφόσον έχουν τη διαφορά να προσπαθήσουν να πάνε σε φινάλε, γιατί έτσι όπω είναι η θέση δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Ε, και το για να πάνε σε φινάλε και αυτό δεν θα είναι κάτι ε, πολύ εύκολο. Τα μαύρα έχουν και αυτό το ελεύθερο πιόνι, οπότε δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το πώ θα μπορούσε εδώ στα Σταυρούλη να μετατρέψει αυτή την παρτίδα σε νίκη. Τέλο πάντων, στο παιχνίδι μα, όπω είπαμε, όμω δεν παίχτηκε το αξιωματικό στο Z1, αλλά παίχτηκε το ύπο στο Δ2, που είναι η τρίτη πρόταση του υπολογιστή, όπω είπαμε. Και στη συνέχεια έχουμε πύργο Στρόι στο Γ3 που είναι μοναδική καλή κίνηση για τα μαύρα με επίθεση στον αξιωματικό και εδώ έχουμε αξιωματικό στο Ε2 βγάζοντα τον αξιωματικό από αυτή την απειλή και στη συνέχεια έχουμε βασίλισσα στο z 8 προτείνοντα την ανταλλαγή βασιλισσών. Εδώ πέρα η Σταυρολανίτη πηγαίνει τη βασίλισσα στο Θ4, θα μπορούσε να αλλάξει τι βασίλισσε, δεν το έκανε όμω και τώρα έχουμε Δ4 για τα μαύρα που είναι η καλύτερη κίνηση για τα μαύρα απειλώντα να παίξουν Δ3. Αυτό το ελεύθερο πιόνι είναι το δυνατό του σημείο σε αυτή τη θέση να επιλούν λοιπόν να παίξουν Δ3 και εδώ πέρα στα βρούλα παίζει τον ύπο στο Z3. Οκ, Δ3 τώρα. Απειλώντα τον αξιωματικό και τώρα ύπο στο Η5. Φυσικά εδώ ο αξιωματικό μπορεί να φαβεί, διότι υπάρχει η 5 φυσικα εδω ο αξιωματικο μπορει να φαγωθει διοτι υπαρχει η απειλη του ΜΑΤ στο Θ7. Οπότε τα μαύρα πρέπει να αντιμετωπίσουν την απειλή του ΜΑΤ. Η Βασίλισσα πηγαίνει στο Η7 και τώρα ε, τα λευκά παίζουν. Υποστρώει στο ε το οποίο και αυτό έρχεται με τέμπο, δεν μπορεί να φαγωθεί ο αξιωματικό, διότι απειλείται η μαύρη Βασίλισσα. Οπότε έχουμε Ζ τρώει στο ε6. Τώρα υπάρχει η απειλή να φαγωθεί ο αξιωματικό και η Σταυρούλη εδώ πέρα παίζει τη Βασίλισσα τη στο ε3, καρφώντα αυτό το πιόνι, διότι αν φαγωθεί ο αξιωματικό, συγγνώμη, θα φαγωθεί ο πύργο που κρέμεται από πίσω. Οπότε εδώ πέρα τα μαύρα παίζουν ύπο στο γ4, απειλώντα και το πιόνι στο ε5, και εδώ τα λευκά πρέπει είτε να φάνε με τον αξιωματικό στο δ3, είτε να πάνε τον αξιωματικό στο ζ1. Με εισάξια όμω θέση δεν, δεν έχουν πλέον το πλεονέκτημα, τουλάχιστον Σύμφωνα με τον υπολογιστή. Σταύρο λοιπόν, όμω εδώ πέρα παίζει τον πύργο από το Α στο δ 1 και έτσι έδωσε στην Ανά την ευκαιρία να φάει τον αξιωματικό. Οπότε το ΔΕΛΤΑ τρώει στο Ε2 και μετά από το Βασίλισσα τρώει στο Γ3. Έχουμε Ε τρώει στο ΔΕΛΤΑ1 βγάζοντα Βασίλισσα. Οπότε ο πύργο τρώει το ΔΕΛΤΑ1 και μετά από ύπο τρώει στο Ε5 φτάνουν σε αυτήν εδώ τη θέση όπου τα μαύρα πήραν πίσω το βασιλισσα τρωει στο γ 3 εχουμε ε τρωει στο δ 1 βγαζοντα βασιλισσα οποτε ο πυργο τρωει το δ 1 και μετα απο υπο τρωει στο ε 5 φτανουμε σε αυτην εδω τη θεση οπου τα μαυρα πηραν πισω το πιον του και. Ε, δεν έχουν πλέον τα λευκά τη διαφορά, αλλά έχουν πύργο για υπο και αξιωματικό. Okay, ο υπολογιστή δίνει σχεδόν σε άξια θέση, δίνει ένα ελαφρύ προφοράτισμα στα μαύρα, εφόσον βέβαια τα λευκά δεν βρουν την καλύτερη κίνηση εδώ πέρα. Και μπορείτε, αν θέλετε, στο σημείο αυτό να παγώσετε και όλο στο βίντεο να βρείτε την καλύτερη συνέχεια για τα λευκά. Λοιπόν, η καλύτερη κίνηση την οποία και έπαιξε και όλα στα βρούλα είναι το Βασίλισσα στο Γ8 μέσα. Οκ, okay, υπάρχει αυτό το να αντιμετωπιστεί. Έχουμε βασιλιάς στο ζ ε, Z7 και ε, εδώ πέρα έχουμε ε, φάγωμα του πιονιού στο Β7 το οποίο έρχεται με τέμπο και έτσι τα λευκά παίρνουν πίσω το πιόνι. Οκ λοιπόν έχουμε βασιλιάς στο Z6 και τώρα η καλύτερη κίνηση που έχουν να κάνουν τα λευκά είναι να ανταλλάξουν τις βασίλισσες στο Ι7 πράγμα το οποίο και έγινε στην παρτίδα μας. Στη συνέχεια έχουμε βασιλιά στο Z1, είμαστε σε φινάλε, πρέπει να ενεργοποιηθεί ο βασιλιάς. Ε, συγγνώμη, ναι. Πρώτα έχουμε την κίνηση των uh, μαύρων, λοιπόν. Είχαμε θ3 από την σταυρούλα πρώτα και μετά έχουμε την κίνηση των μαύρων βασιλιά στο ζ6 και τώρα βασιλιά στο z 1 ενεργοποιώντα uh, το βασιλιά. Και τώρα έχουμε ζ4 από τα μαύρα. Και οι δύο παίκτε παρατηρούμε εδώ ότι έχουν λίγο, λίγο χρόνο. Βέβαια, βρισκόμαστε στην 34η κίνηση, δεν έχουμε ακόμα πολλέ κινήσει μέχρι να πάμε στον έλεγχο χρόνο. Οπότε εδώ έχουμε βασιλιά στο ε2, ή τα 5 τώρα και α4 από τη στραβούλα υποστηρίζοντα αυτό εδώ πέρα το πιόνι και βασιλιά στο ζ5. Πύργο στο α1, εδώ πέρα τα λευκά, μια και έχουν δύο πιόνια έναντι ενό στην πτέρυγα βασίλισσα, θέλουν να παίξουν α5, να διώξουν τον αξιωματικό και αν μπορέσουν κάποια στιγμή να δημιουργήσουν ένα ελεύθερο πιόνι. Δύσκολο βέβαια αυτό. Οπότε στη συνέχεια έχουμε ύπο στο γ4 αντιμετωπίζοντα αυτή την απειλή στη συνέχεια έχουμε πύργο στο Γ1, απειλώντα τον ύπο και ο ύπο φεύγει και πηγαίνει στο Β2, απειλώντα το πιόνι. Οπότε ο πύργο πηγαίνει πίσω στο Α1. Στη συνέχεια έχουμε ύπο πίσω στο Γ4, έχουμε μια επανάληψη κινήσεων εδώ πέρα, πύργο στο Γ1 και εδώ πέρα η Τζανίτζε παίζει τον ύπο τη στο Α5, μπλοκάροντα το πιόνι. Οκ. Ο πύργο τώρα πηγαίνει στο χαμα αυτό, σωστή κίνηση τη Ο πύργο θέλει να βρίσκεται εδώ, ώστε να μπορεί να δίνει ε, σαχ εφόσον χρειαστεί, καθώ και να απειλεί ε, από αυτά τα τετράγωνα τα πιόνια και εδώ πέρα στη συνέχεια έχουμε ύπος στο Β3. Οκ, ο πύργος πηγαίνει στο Ζ8, δίνει σαχ και Βασιλιά στο Ε4. Στη συνέχεια έχουμε πύργος στο Ι8, τώρα ο πύργος απειλεί το Ι4 και ε, αναγκαστικά ο μαύρος βασιλιάς πρέπει να βρίσκεται κοντά για να μην φαγωθεί αυτό το πιόνι, οπότε έχουμε Βασιλιά στο z 5 Στη συνέχεια έχουμε πύργος στο Ζ8 σαχ, βασιλιάς στο Ι6, πύργος στο Ι8 σαχ, στο z 6 Πύργο στο Z8 ΣΑΧ, Βασιλιά στο E7, πιλώντα τον πύργο, Πύργο φεύγει, πηγαίνει στο γ 8 και τώρα Βασιλιά στο Z6. Και μετά παίχτηκαν μερικέ κινήσει ακόμη, όπω Πύργο στο Z8 ΣΑΧ, Βασιλιά στο E5, Πύργο στο E8, απειλώντα τον πιόνι και εδώ πέρα έχουμε Βασιλιά στο Z5. Πύργο στο Z8 ΣΑΧ, Βασιλιά στο ε 4 και μετά από Πύργο στο E8. Οι δύο παίκτε αποφάσισαν ότι κανεί από του δύο δεν μπορεί να κάνει πρόοδο, οπότε το παιχνίδι έλξε ισόπαλο. Ακόμα μία ισοπαλία λοιπόν σε αυτό το τουρνά των ισοπαλίων, θα λέγαμε, έχει πάρα πολλέ ισοπαλίε. Okay. υπήρχε ε, ένα σημείο όπω είδαμε στην ε, κίνηση αυτή, να το ξαναδούμε. Βρισκόμαστε λοιπόν στην 19η ε, στην ε, δέκατη ένα, κίνηση, στην 20η κίνηση, όπω τα βλέπετε το είπα στο ΔΕΛΤΑ2. Ο υπολογιστή εδώ προτείνει το αξιωματικό σου ΔΕΛΤΑ1. Οκ, okay, όμω δεν είναι κίνηση που ε, φαινομενικά τουλάχιστον δίνει κάτι στα λευκά, οπότε δεν είναι κινήσει που θα έπαιζε κάποιο εύκολο και να πει: OK, συνεχίζω, έχω το πλεονέκτημα και θα πάω σε φινάλε που θα κερδίσω. Ήταν αρκετά δύσκολο. Ακόμα και με τι βαριάντε του υπολογιστή θα ήθελε πάρα μα πάρα πολλέ κινήσει για να φανεί κάτι ξεκάθαρο. Οπότε το παιχνίδι έτσι έληξε ισόπαλο και ε, αυτό το παιχνίδι έγινε χθε. Οπότε σήμερα στον 8ο γύρο η Σταυρούλα θα αντιμετωπίσει την uh, Μπιμπισάρα Ασαϊμπάγεβα, η οποία είναι μια παίκτρια από το Καραστάν, μια έκπληξη θα λέγαμε του η οποία κέρδισε και χθε και, και είναι μόνη πρώτη. Οπότε αυτήν θα αντιμετωπίσει με σταυρούλα. Δυστυχώ παίζοντα με τα μαύρα. Τέλο πάντων, ευελπιστούμε σε κάτι καλό. Και στο σημείο αυτό να δούμε κιόλα τα αποτελέσματα μετά από τον 7ο γύρο. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι όντω η Μπιμπισάρα είναι πρώτη. Είναι μια έκπληξη σε αυτό το τουρνουά. Όπω επίση έκπληξη αποτελεί και η απόδοση τη Βαϊσάλη, η οποία δεν έχει πάει και του καλά. Βλέπουμε ότι είναι τελευταία με 2,5 βαθμού. Το ίδιο θα λέγαμε και για την Κοστένη που δεν έχει κάνει πολύ καλό τουρνά. Τέλο πάντων, έχουμε μόνο πρώτοι πρώτη την Ασαγιουμπάγεβα, και μετά έχουμε μια τετραπλή ισοβαθμία. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Κι δεν έχω κοιτάξει ακόμα, αλλά παίζεται ο 8ο Οκ, okay, αυτό ήταν το βίντεο μα για σήμερα. Όπως πάντα ελπίζω να σας άρεσε, εάν σας άρεσε κάντε like, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή κάντε εγγραφή στο κανάλι, πολύ σημαντικό, κοινοποιήστε το βίντεο, πατήστε το καμπανάκι δίπλα από την εγγραφή για να σας έρχεται, βίντεο, για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο, αφήστε από κάτω τα σχόλιά σας και εμείς όπως πάντα θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι και όλες καλά, γεια χαρά!